Πάμε στα Ανώγια και στο Δήμαρχο Ανωγίων. Σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς δημιουργείται ένα πολιτιστικό και εκθεσιακό κέντρο στα Ανώγια στην περιοχή και αναβαθμίζεται παράλληλα μέσα από τον εξυγχρονισμό του το παλιό σχολείο στο Περαχώρι Ανωγίων. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από τη μακέτα που έχει κυκλοφορήσει και έχει δει το φως της δημοσιότητας. Είναι ένα μεγαλόπνοο project πραγματικά που θα αναβαθμίσει μια συγκεκριμένη περιοχή και κατά κάποιο τρόπο υπό τη σκέπη της συγκεκριμένης υποδομής αναμένεται βέβαια να συμπεριληφθούν αρκετές εκδηλώσεις και ένα σχεδιασμός. Πραγματικά είναι κάτι το εντυπωσιακό, ο σχεδιασμός τρέχει. Θα επιχειρήσουμε να τοποθετηθεί και σε λίγα δευτερόλεπτα και ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Πάμε να τον συναντήσουμε. Δήμαρχε, πώς είστε? Σας ακούμε και σας βλέπουμε κανονικά. Καλησπέρα, δήμαρχε. Καλησπέρα. Δεν σας ακούω, να είμαι ειλικρινή. Θα προσπαθήσουμε λίγο, λογικά με ακούτε καλύτερα τώρα. Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί είναι λίγο τα μέσα εδώ. Ναι, τώρα σε ακούω. Λοιπόν, πάμε, Δήμαρχε, αναφορικά με το πολιτιστικό εκθεσιακό κέντρο, αυτό το project, πού βρισκόμαστε? Υπογράψαμε την σύμβαση για την ανακατασκευή του κτηρίου και του αύλιου χώρου. Ήταν το Περαχωριανό σχολείο, στεγαζόταν εκεί το Δημοτικό Σχολείο του Περαχωρίου. Μετέπειτα στέγασε αρκετές υπηρεσίες, στέγασε και την αστυνομία, στέγασε και το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τώρα έχει στεγάσει και το γυμνάσιο μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, όπου έπρεπε να εγκαταλείψουμε το βασικό σχολείο, που πρόσφατα υπογράψαμε την περιφέρεια για την στατική του ενίσχυση, και χθες υπογράψαμε τον εργολάβο για την ανακατασκευή του παλαιού λοιπόν Περαχωριανού σχολείου και τη μετατροπή του σε ένα κέντρο βιοποικιλότητας, κτηνοτροφίας, ιστορίας, πολιτισμού, το οποίο θα έχει ως αφετηρία του επισκέπτης για να ξεναγηθεί μετά και στα Ανώγια και στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε να κάνουμε μια γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, έτσι δεν είναι? Το θεωρούμε ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό κέντρο, το οποίο γειτνιάζει με το Περαχώριο που ήταν η μήτρα πολλών σπουδαίων καλλιτεχνών, και εκεί σκοπός μας είναι, πέρα από την ανάδειξη της κτηνοτροφίας σαν μια παραγωγική διαδικασία, η οποία ξεκινάει από το πρόβατο με όλα τα παραγωγά του, με το μαλλί, με το γάλα, με το κρέας, να πάμε στη βιοποικιλότητα, η οποία παίζει πρωταρχικό άξονα και στη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και να δείξουμε τον πλούσιο κόσμο της Συφαντικής που υπήρχε στα Ανώγια και σκοπός μας είναι να τον αναγεννήσουμε. Χρονοδιάγραμμα, Δήμαρχε, πάνω σε αυτό το κομμάτι υπάρχει? Πολύ σφιχτό. Ναι, κύριε Παγιωτόπουλε, είναι πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, διότι χρηματοδοτείται από το ΕΜΕΠΕΡΑ, το οποίο ολοκληρώνει το Νοέμβριο του 2023 τις εργασίες, άρα πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του κτηρίου, του αύλιου χώρου και να έχει εγκατασταθεί και στον πρώτο όροφο το Κέντρο Βιοποικιλότητας και Κτηνοτροφίας. Μάλιστα, έχουμε 1,5 λεπτό. Βρίσκεστε στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος. Βρισκόμαστε στο Βελιγράδι, ναι. Και μάλιστα στην έκθεση. Είμαστε τώρα στο περίπτερο το ελληνικό του ΕΟΤΟ, που τιμόμενη χώρα είναι η περιφέρεια Κρήτης, με αποστολή από την περιφέρεια Κρήτης. Και περιμένουμε και τον πρόεδρο της Σερβίας, ο οποίος θα περάσει τώρα από το περίπτερο. Ποιο είναι το κλίμα? Το κλίμα είναι πάντα σε τέτοιες εκθέσεις είναι γιορτινό. Υπάρχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα σαν προορισμό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη, και αυτό το οφείλουμε και στον πρέσβη, το κύριο Σπασόγεβιτς, για την Κρήτη, όπου θα ξεκινήσουν και άμεσα οι απευθείας πτήσεις από το Βελιγράδι. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό, καλή επιστροφή, με το καλό να επιστρέψετε. Να τα καλά. Πούμε και από τα Ανώγια, για να είστε καλά.